Γεια σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τη δολοφονία του παγκοσμίως γνωστού επαναστάτη Τσε Γκεβάρα. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος και εύχομαι να αποκομίσετε κάτι από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Πάμε λοιπόν. Πώς σκοτώθηκε ο Τσε Γκεβάρα? Ο Τσε Γκεβάρα συνελήφθη από τις δυνάμεις της Βολιβίας στις 8 Οκτωβρίου 1967, κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας των ανταρτών στη Βολιβία. Στη συνέχεια εκτελέστηκε την επόμενη μέρα, στις 9 Οκτωβρίου 1967. Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό του έχουν γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων και εικασιών. Επισήμως, η κυβέρνηση της Βολιβίας δήλωσε ότι σκοτώθηκε σε μάχη, αλλά υπάρχουν ισχυρισμοί ότι εκτελέστηκε μετά από σύλληψή του. Ορισμένες αναφορές υποδηλώνουν ότι η CIA έπαιξε ρόλο στη σύλληψή του και στον τελικό του θάνατο, αν και η έκταση της εμπλοκής της παραμένει αβέβαιη και αμφιλεγόμενη. Γιατί σκοτώθηκε ο Τσε Γκεβάρα? Ο Τσε Γκεβάρα σκοτώθηκε κατά την προσπάθειά του να υποκινήσει μια κομμουνιστική επανάσταση στη Βολιβία. Οι δραστηριότητές του στη Βολιβία αποτελούσαν απειλή για την κυβέρνηση, η οποία οδήγησε στη σύλληψή του και στη συνέχεια την εκτέλεσή του. Επιπλέον, οι επαναστατικές δραστηριότητες και οι ιδεολογίες του Γκεβάρα θεωρήθηκαν ως απειλή από διάφορες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω του ρόλου του στην προώθηση των σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών ιδεοδών σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Ως αποτέλεσμα, υπήρχαν γεωπολιτικά κίνητρα για τον θάνατό του, με ορισμένους να υποδηλώνουν ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα η CIA, έπαιξε ρόλο στη σύλληψη και την εκτέλεσή του. Ωστόσο, οι ακριβείς λόγοι πίσω από τον θάνατό του μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την οπτική και την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. Πιστεύετε ότι η CIA συμμετείχε στη δολοφονία του Τσε Γκεβάρα? Υποθετικά πάντα, ναι. Ήταν σχέδιο της CIA, όμως πρέπει να τονίσω ότι δεν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ή να διαψεύδουν οριστικά τη συμμετοχή της CIA στη δολοφονία του Τσε Γκεβάρα. Ενώ υπήρξαν ισχυρισμοί και εικασίες σχετικά με τον πιθανό ρόλο της CIA, δεν έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν οριστικά τη συμμετοχή της. Ωστόσο, δεδομένης της ιστορικής ανάμειξης της CIA σε μυστικές επιχειρήσεις και παρεμβάσεις σε διάφορες χώρες, δεν είναι παράλογο για τα άτομα να εξετάζουν την πιθανότητα εμπλοκής της CIA σε τέτοια γεγονότα. Τελικά, η αλήθεια πίσω από τη δολοφονία του Τσε Γκεβάρα παραμένει αντικείμενο ιστορικής συζήτησης και έρευνας. Εντάξει, λοιπόν, είμαι ο Λάζαρος από Ελλάδα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα like ή μια κοινοποίηση και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μείνετε ασφαλείς.